Δώσω ένα τίτλο, θα ήταν του Ναρκαλιευτή. Παρακολουθούσα χθες την συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη, η οποία ομολογουμένως, κύριε Παπάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε της κοινοβουλευτικής ομάδας επί του παρόντος, ήταν σπαρμένη με ενάρκες, έτσι, όπως είναι λογικό. Προσπαθήσατε να τις αποφύγετε, αλλά είναι τόσο πολλές που πραγματικά... Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω φοβηθεί ποτέ την ευθύνη. Και υπάρχει μία βάση και ένα δεδομένο πάνω στο οποίο όλοι μαζί πρέπει να πατήσουμε και να πάμε παρακάτω. Και το δεδομένο είναι οι συλλογικές μας αποφάσεις. Πραγματικά, αν τις διαβάσει κανείς, θα αναρωτηθεί από πού προκύπτει αυτό το σκηνικό της τεράστιας έντασης. Διότι είναι προτάσεις και πολιτικές προτεραιότητες πάνω στις οποίες έχουμε ομονοήσει. Ένα καταστατικό το οποίο έχουμε συμφωνήσει και μία πολιτική στρατηγική την οποία υποτίθεται συμφωνήσαμε να υπηρετήσουμε. Άρα η ένταση την οποία βλέπουμε, κατά τη γνώμη μου, είναι αναντίστοιχη αυτή τη σύνθεση την οποία πετύχαμε και θα περιμένω και εγώ να δω οι υποψήφοι πρόεδροι, άντρες, γυναίκες, όσοι επιλέξουν να θέσουν τον εαυτό τους στην κρίση των μελών του κόμματος, να εξηγήσουν πώς μπορούν να ενώσουν το κόμμα σε αυτή τη στρατηγική και πώς να υπηρετήσουν τη στρατηγική της συμπόρευσης των προοδευτικών το δυνάμεων. Το πιάνω όπως το λέτε. Μάλιστα. Για να δούμε την ένταση. Mm-hmm. Την ένταση της έντασης, που λέτε ότι είναι παραπάνω από όσο πρέπει. Ακριβώς. Ο Κασελάκης ήταν πρόεδρος. Mm-hmm. Τι πολιτικές διαφορές έχετε με τον Κασελάκη? Πολιτικές διαφορές. Καταγεγραμμένες στο χαρτί δεν έχει σχεδόν με κανέναν. Στο χαρτί. Το χαρτί ποιο είναι? Είναι οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει χειρισμοί οι οποίοι έπρεπε να έχουν αποφευθεί, ειδικά μετά τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, μπήκαμε σε ένα κύκλο εξωστρέφειας, τον οποίο δεν θα έπρεπε να έχουμε υποστεί. Άρα, και υπομείνει. Συγγνώμη. Ναι. Πολιτικές διαφορές ως προς την πολιτική γραμμή του κόμματος, μου λέτε ότι δεν υπάρχουν με τον Κασελάκη. Σας λέω ότι και ο Στέφανος Κασελάκης έχει σε μία ή δύο περιπτώσεις εκφωνήσει την γραμμή, την πολιτική την οποία έχουμε συναποφασίσει, που είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να ηγηθεί μιας ευρείας προοδευτικής. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια προγραμματική διαφοροποίηση τέτοια που να δημιουργεί την ένταση. Mm. Ο Κασελάκης είναι ένα προϊόν της κρίσης σας. Mm-hmm. Όλοι εσείς τον ανακαλύψατε πέρυσι, τον κάνατε πρόεδρο του κόμματος και τον στηρίξατε. Πόσο μπορείτε να πείσετε την ελληνική κοινωνία ότι μπορείτε να δώσετε λύση στα προβλήματά της, όταν βλέπουμε τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ να ταλανίζεται 6 χρόνια πια? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι σαφές ότι εδώ εμείς ζούμε τα απόνερα ενός κακού εκλογικού αποτελέσματος του 2023. Είναι δυστύχημα που δεν καταφέραμε... Και ενός άλλου του 19 και ναι, κάπως όχι, το 23, προσέξτε, το 19 πήραμε 32%. Πρέπει από το 19 και μετά να δούμε τι θεμελιώδη λάθη κάναμε, διότι μια φθορά που σε πάει από το 35% στο 32%, καταλαβαίνετε κι εσείς, είστε έμπειρος και στο ρεπορτάζ, ότι είναι μια εύλογη, εύλογη διαφορά. Αυτό που δεν είναι εύλογο, που δεν είναι αναμενόμενο, είναι να έχει φθορά από τη θέση της αντιπολίτευσης και να πέφτουν τόσο πολύ τα ποσοστά σου. Ζούμε λοιπόν τα απόνερα αυτής της συνθήκης. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι υπάρχει και το ιδεολογικό και το προγραμματικό και το στελεχειακό βάθος για να ανακάμψουμε. Αρκεί να πατήσουμε επάνω σε αυτά τα πάρα πολύ χρήσιμα και παραγωγικά κεκτημένα. Δεν βλέπω να γίνεται μέχρι στιγμής. Βλέπω από τη μία μία λαθολογία και από την άλλη βλέπω μία. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, εκεί θέλω να οδηγήσω την κουβέντα. Στην προοπτική που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. για την ελληνική κοινωνία και για τον ίδιο mm-hmm. τον εαυτό. Γιατί όλα τα άλλα θα σας πω τώρα, θα είσαι υποψήφιος, mm-hmm. θα αρχίσετε να μου κάνετε τρίπλες. Τα ξέρουμε και οι δυο. Δεν έχει νόημα, θα χάσουμε χρόνο. Πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μετά από ένα χρόνο ή μετά από τρία χρόνια ένα κόμμα εξουσίας ή αξιωματική αντιπολίτευση? Γιατί αυτό που εκπέμπεται είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει φτύρει τελείως την εφημερίδα. Απαντώ. Αύριο καταθέτω επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη για την αγοραστική δύναμη. Παίρνουμε πρωτοβουλία για το χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αυτοαπασχολούμενους και τις υπέρογγες χρεώσεις των τραπεζών. Αυτά είναι κομμάτια μιας οργανωμένης εξωστρέφειας η οποία προκύπτει από τις αποφάσεις και από το πρόγραμμά μας. Αυτά τα κάνατε και από το 19 μέχρι το 23. Τα κάναμε με μεγάλη ένταση. Όχι. Τα κάναμε και μετά, ό,τι είχε μείνει στο δέντρο, αποκλαδί το πρόγραμμα. Κάναμε, θέλω να θυμίσω στον κόσμο, τα κάναμε και μετά το Φλεβάρι, όπου είχαμε πάλι ένα συνέδριο με αναταραχές και καταφέραμε από πολύ δυσμενή δημοσκοπική εικόνα να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο βεβαίως δεν ήταν ικανοποιητικό, αλλά δεν μας απέτρεπε και από το να πάρουμε πρωτοβουλίες. Mm. Και εκεί που ξεκινήσαμε να πάρουμε τις πρωτοβουλίες, δυστυχώς υπήρξε μία υπαναχώρηση και μία δημοσιότητα την οποία δεν τη χρειαζόμασταν, δεν έπρεπε να επικρατήσει για το έτος εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και καλούμαστε όλοι αυτή τη στιγμή να σταθούμε στο ύψος της ευθύνης. Εσείς, και όταν λέω εσείς δεν εννοώ εσάς, ναι. Εννοώ το κόμμα. Ναι. Όλους που στηρίξατε, γιατί τον στηρίξατε mm-hmm. σχεδόν mm-hmm. όλοι τον Κασελάκη, με τον Κασελάκη. Τι είναι τελικά ο Κασελάκης και γιατί δεν δούλεψε, δεν προχώρησε αυτό που επιλέξατε πριν από ένα χρόνο?
Είπα και στο συνέδριο του Φεβρουαρίου ότι θα πρέπει να κάνουμε βήματα για να λειτουργήσουμε συλλογικά και ότι θα πρέπει να κάθε εκμάδα της προσπάθειάς μας να την αξιοποιούμε τους ώστε να δίνουμε χώρο στις πάρα πολύ σοβαρές προγραμματικές μας προτεραιότητες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ιδεολογικό και προγραμματικό οπλοστάσιο, κύριε Βαγγελάτε, που τον βοήθησε να πάει υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα από ένα μικρό κόμμα που ήταν στο περιθώριο του πολιτικού φάσματος να καταστεί μια κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Λοιπόν, αυτό το οπλοστάσιο δεν πρέπει να μπαίνει στην άκρη. Πρέπει να υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις τα κεκτημένα της δικής μας διακυβέρνησης. Με τα λάθη μας βεβαίως και να τα αναγνωρίσουμε. Άρα, όμως, λέτε ότι αυτό δεν το κάνω Κασέλαξη, αν αυτό απαντάει στην ερώτησή μου. Σας λέω ότι έχουμε κάνει όλοι λάθη και έχουν γίνει λάθη και από τη μεριά του Στέφανου Κασελάκη, όπου δεν επέτρεψαν σε αυτές τις προγραμματικές προτάσεις να βρουν τη θέση που τους αρμόζει μέσα στο δημόσιο διάλογο. Και από την άλλη, βέβαια, όμως, για να είμαι καθαρός, αισθάνθηκα πάρα πολλές φορές ότι υπάρχει μια κεκτημένη ταχύτητα προαποφασισμένης διαφωνίας και στις συνεδριάσεις μας και στο δημόσιο λόγο. Επιμένω λίγο στο εξής. Είναι εύκολο τώρα να κάτσουμε να σας συζητάμε για το Κασελάκη. Είναι αυθόρμητος, είναι επιπόλαιος, είναι εγωκεντρικός, θέλει ένα κομμάτι δικό του. Τα έχουμε ακούσει χίλιες φορές. Νομίζω ότι αν πρέπει να. Με ενδιαφέρον να δούμε την επόμενη μέρα το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να συζητήσουμε γιατί εσείς. Κάνατε λάθος επιλέγοντας τον Κασελάκη, αν κάνατε λάθος, και πώς δεν θα το ξανακάνετε. Δηλαδή, μιλώ για το ΣΥΡΙΖΑ και μιλώ στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και γι' αυτό είπα στην αρχή τον αρκαλιευτή. Έχετε πάρει πάνω σας την εκπροσώπηση του κόμματος. Άρα, αυτή τη στιγμή ρωτώ τον κορυφαίο στέλεχος του κόμματος. Και γι' αυτό ο πληθυντικός δεν αφορά εσάς, είναι για το κόμμα. Πρέπει να μας πείτε λοιπόν γιατί επιλέξατε τον Κασελάκη. Και πού κάνατε λάθος. Και πώς δεν θα το ξανακάνετε αυτό το λάθος. Θα σας πω σε ό,τι αφορά και εμένα προσωπικά, διότι ξέρετε ότι ήμουν και υποψήφιος πρόεδρος πέρσι, με τον Στέφανο Κασελάκη κάναμε. Και εσείς τον στηρίξατε στο κάναμε μια πολιτική συμφωνία. Δεν ήταν στον αέρα η στήριξη και δεν υπήρξε και οποιαδήποτε συζήτηση περί ανταλλαγμάτων, γιατί είχαμε και τότε κατηγορηθεί για αυτά τα πράγματα. Έχουμε δρόμο για να καλύψουμε. Μέχρι να φτάσουμε στο επίπεδο του να πραγματώσουμε όσο αυτή η πολιτική συμφωνία προέβλεπε. Αυτό το λέω ευθαρσώς, το λέω ανοιχτά, του το έχω πει και του ιδίου, του το έχω πει και στα όργανα, το έχω πει και στις δημόσιες τοποθετήσεις μου. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια εξήγηση τι δεν πήγε καλά, γιατί δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε ενωτικά, γιατί υπήρξαν εντάσεις ακραίες. Εσείς πριν τον στηρίξετε, και το εσείς να. Πάλι πάει σε όλο το κόμμα, δεν ψάξατε τι άνθρωπος είναι, δεν ψάξατε αν μπορεί. Δηλαδή ήρθε ένας Κασελάκης από το πουθενά και είπατε αυτόν θα τον κάνουμε αρχικό. Σε ένα αριστερό κόμμα, το οποίο προφανώς έχει άλλες αξίες, άλλες δομές. Βεβαίως. Και του δόθηκε. Μια λευκό επιταγή σε έναν άνθρωπο που δεν το ξέρατε μέχρι προχτές. Μισό. Εδώ θα διαφωνήσουμε, κύριε Βαγγελάτη. Κανένας δεν έχει λευκή επιταγή. Κανένας στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εξουσία μη ανακλητή και μη ελεγκτέα. Και γι' αυτό διαφωνώ και με όλη την παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί περί πραξικοπημάτων, περί διαδικασιών εκτός καταστατικού κτλ. Είναι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από το καταστατικό. Εγώ διαφώνησα με τη μορφή ανοιχτά, αλλά θα πρέπει να υπερασπιστώ το καταστατικό μας και να πω ότι όλα έγιναν κατά τις προβλέψεις. Δεν μιλώ γι' αυτό. Είναι σημαντικό. Προσέξτε. Είναι πολιτικό. Προσέξτε, όμως, όχι, εγώ οφείλω να προστατέψω και το κόμμα από τη θέση έναν απομηχανής Θεό. Μισό λεπτό. Και κάνατε κάτι που δεν το έχει ξανακάνει αριστερό κόμμα. Δώσατε κλειδιά σε έναν άνθρωπο χωρίς να ξέρετε ποιος είναι. Σας είπα ότι εγώ τον στήριξα στο δεύτερο γύρο στη βάση μιας πολιτικής συμφωνίας. Για την πολιτική συμφωνία, για να φτάσουμε σε αυτά που η πολιτική συμφωνία ευαγγελίζεται, έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ δρόμο. Αντιλαμβάνεστε απολύτως τι εννοώ και καταλαβαίνετε. Λέω τώρα, σε σχέση με τα τελευταία, είναι σαφές ότι το καταστατικό ενός αριστερού κόμματος δεν είναι δυνατόν να προβλέπει οποιαδήποτε εξουσία και θέση ευθύνης να είναι μη ελεγκτέα και μη ανακλητή. Είναι τα λεγόμενα θεσμικά αντίβαρα. Εκλέγουμε τον Ευαγγελάτο σε μια θέση ευθύνης, υπάρχει ένα άλλο όργανο το οποίο ελέγχει που κατά τη διάρκεια της θητείας του, προσέξτε, τον ελέγχει. Εάν εκτελεί τα καθήκοντά του κατά τις συλλογικές αποφάσεις. Το ερώτημά μου είναι πιο απλό. Προσπαθώ, ή τουλάχιστον έτσι το έχω στο μυαλό μου, και πιο πολιτικό. Ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ, με την ιστορία και τη διαδρομή του και τα στελέχη του. Γιατί κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί και την ιστορία σας και τους αγώνες που έχετε δώσει. Βλέπει το αδιέξοδο και λέει: ήρθε ένας άνθρωπος από την Αμερική,
δούλευε στον εφοπλισμό, δούλευε σε μεγάλες τράπεζες και αποφασίσαμε εμείς να τον κάνουμε πρόεδρο στο αριστερό κόμμα, γιατί αυτός θα μας ξανακάνει. Αυτό δεν ήταν, κοιτάξτε, δεν ήταν μια απόφαση η οποία πάρθηκε σε κλειστές πόρτες. Ήταν μια απόφαση η οποία διαμορφώθηκε από μια μεγάλη συμμετοχική διαδικασία. Οι ηττημένοι εκείνης της διαδικασίας αποχώρησαν από το κόμμα, πράγμα που δικαιώνει την επιλογή να στηριχτεί ο Στέφανος Κασελάκης εκ των υστέρων. Τότε έπρεπε να τον αφήσετε. Πορεία, και εδώ είναι το επόμενο. Αλλά η πορεία. Ή θα έπρεπε λοιπόν να αποδεχτείτε αυτό που πραγματικά είναι ο Κασελάκης. Να τον αφήσετε να κάνει τη δουλειά. Η πορεία μας. Ή να μην τον επιλέξετε. Σας λέω ξανά. Η πορεία μας από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει αποδώσει τα προσδοκόμενα. Και πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί να συζητήσουμε. Και βεβαίως θα συζητήσουμε και τις ηγετικές λύσεις που μπορούν να υπηρετήσουν αυτή την προοπτική. Λένε κάποιοι ότι ο παπάς θα κατέβει αν είναι σίγουρος. Αν είναι σίγουρος ότι θα κερδίσει. Και μέχρι τώρα το πάει καλά, γιατί πραγματικά δείχνει να προσπαθεί να κρατήσει ό,τι απέμεινε, να το πω έτσι, σε επίπεδο εικόνας, δεν μιλάω σε επίπεδο ψήφων. Και την τελευταία στιγμή, αν δει ότι μπορεί, θα κατέβει. Σε αυτούς τους κακοπροαίρετους, σαν και εμένα. Τι λέτε. Δεν είστε κακοπροαίρετος, αλλά οφείλετε να μου κάνετε τις κακοπροαίρετες ερωτήσεις που κυκλοφορούν. Έχω δείξει, νομίζω, και στο παρελθόν ότι υπηρετώ αυτή την παράταξη σχεδόν από τα γενοφάσκια μου και από πολλές θέσεις. Και πάντα στο δημόσιο λόγο διατυπώνω τις απόψεις που πιστεύω ότι θα τις κάνουν καλό. Αυτό θα κάνω και σε αυτή τη φάση. Για την υποψηφιότητα δικιά μου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία κουβέντα. Υπηρετώ ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή την περίοδο. Θέλω να είμαστε πάρα πολύ ενεργοί στη Βουλή, στις δημόσιες τοποθετήσεις μου. Αναζητώ τρόπους να αναδεικνύω την κοινή μας αλήθεια, τα συμφωνημένα μας και να ζητώ από όλους και όλες να πατούν πάνω σε αυτά και να κάνουν δημόσιες παρεμβάσεις. Θέλω να σας κάνω και ένα ερώτημα ακόμα. Και νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να μιλήσετε στη φωνή του ψηφοφόρου σας, στη συνείδηση του ψηφοφόρου σας, με τη φωνή σας. Εάν σας τηλεφωνούσε ο Στέφανος Κασελάκης και σας έλεγε, Νίκο, πιστεύεις ότι αν κριτήριό μας μόνο είναι το καλό του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει ή δεν πρέπει να ξαναβάλω υποψηφίο? Αυτό θα το κρίνει ο ίδιος και θα περιμένω και εγώ να τον ακούσω. Όχι, όχι. Επειδή αυτή τη στιγμή έχετε το ρόλο και θα περιμένω και εγώ να τον ακούσω. Και η ίδια θα είναι και η απάντησή μου σε οποιονδήποτε υποψήφιο. Διότι αυτή τη στιγμή έχω με την ψήφο της κοινοβουλευτικής ομάδας μια θεσμική θέση η οποία δεν μου επιτρέπει και τις προσωπικές μου και τις πιο βαθιές απόψεις αυτή τη στιγμή να τις κοινοποιήσω. Επαναλαμβάνω. Κάθε υποψήφιος, όχι σε μένα, όχι κατά σε κάθε βουλευτή, θα πρέπει να απαντήσει πώς μπορεί να ενώσει το κόμμα την επόμενη μέρα και να το φέρει στη θέση να πάρει πρωτοβουλία. Ο Κασελάκης πάντως, μέχρι τώρα, αν καταλαβαίνω, αν ερμηνεύω σωστά αυτά που είπατε, δεν κατάφερε να το ενώσει. Όλοι δεν καταφέραμε να το ενώσουμε. Όλοι δεν καταφέραμε να έχουμε μια συνθετική σωστή πορεία. Η πορεία. Επειδή το είπατε χθες, εγώ θέλω να το ξαναρωτήσω. Θέμα διαγραφής Κασελάκη υπάρχει και δεν παίρνω μόνο την τοποθέτηση της κυρίας Νοτοπούλου. Άκουσα και τον κύριο Σπίριτση που έλεγε, εγώ τον έχω παραπέμψει στο πειθαρχικό. Έχω ζητήσει να εξεταστεί η περίπτωση του. Το πειθαρχικό. Η περίπτωση του από το πειθαρχικό θα ελεγχθεί ή όχι? Θεωρώ ότι όποιος νομίζει ότι τέτοιου μεγέθους πολιτικά ζητήματα ή επίδικα μπορούν να λυθούν με πειθαρχικά μέτρα, κάνει τεράστιο λάθος. Μάλιστα. Πότε θα γίνουν εκλογές, πότε εκτιμάτε? Στα προβλεπόμενα. Άρα τέλος Νοεμβρίου. Έχουμε κανονικό χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να συζητήσουμε σε βάθος, να υπάρξει και το τακτικό μας συνέδριο και να πάμε στην εκλογή όπως προβλέπετε. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής.